Στο ίδιο έργο θεατές γίναμε προχθές για μία ακόμη φορά στο παιχνίδι των Τρικάλων με τη Φιλοθέη Άρτας. Όπως σε όλα τα φετινά μάτια της ομάδας εντός έδρας, στο ίδιο σκηνικό. Ελάχιστος κόσμος στις κερκίδες, οι αρχές τους ακαθλιάζουν να σπάνε κατά τα διαστήματα της ηγή και μέτριο θέαμα τους και ανέρυθρος, που παρουσίασαν το καλό τους πρόσωπο μόνο στα πρώτα 45 λεπτά. Αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι από το προχθεσινό μάτς πέρα από τους βαθμούς της νίκης που δίνουν στα Τρίκαλα και τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να τα βάλουν και πάλι στο κυνήγι της πρωτιάς, είναι η παρουσία του νεαρού Παναγιώτη Πολυζόπουλου, του 17χρονου ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος πριν λίγους μήνες άφησε το τοπικό πρωτάθλημα και την ομάδα της ΑΕΤ για να έρθει στην πρώτη ομάδα του νομού. Ο Πολυζόπουλος, που δείχνει σιγά σιγά να αποκτά ως παίκτης το ειδικό βάρος που χρειάζεται η ομάδα των Τρικάλων, ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια αρκετά καλός, με αποτέλεσμα προπονητής της Κόνιτσας να δηλώσει αμέσως μετά το τέλος του μάτς, ξεχώρισα το νούμερο 9 των Τρικάλων, ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί σε παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, τα καλύτερα Πολυζόπουλος θα κρατούσε για το προχθεσινό παιχνίδι με τη Φιλοθέη, πετυχαίνοντας ένα φανταστικό τέρμα, έχοντας λίγο αργότερα δοκάρι και γενικότερα πραγματοποιώντας πολύ όμορφες ενέργειες. Μάλιστα, κατά την όλη της αντικατάστασής του, που τον άκουσε 75, αποθεώθηκε από τον κόσμο που αναγνωρίζει το ταλέντο, την προσπάθειά του και κυρίως ότι είναι ένα τρικαλινό παιδί που αξίζει και πρέπει να προσεχθεί από όλους. Τέτοια παιδιά σαν τον Πολυζόπουλο υπάρχουν πολλά σε ολόκληρο τον νομό και η διοίκηση θα πρέπει να ψάξει να τα βρει έχοντας την επόμενη χρονιά το βάρος στην τρικαλινή αγορά. Ποιος είναι η παρουσία? Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Πολλές ευκαιρίες, χάσαμε πολλά γκολ. Εντάξει, πέτυχα τον γκολ της ομάδας, αλλά εντάξει. Το σκοπό μας ήταν να κερδίσουμε, πάρουμε τρεις βαθμούς και κοιτάμε παρακάτω. Ναι. Για σένα τι σημαίνει το να φοράς τη φανέλα του ΑΟ Τρίκαλα σε μια πολύ νεαρή ηλικία, πολύ μεγάλη πρόκληση αναμφίβολα, έτσι? Εντάξει, ναι. Πάντα ήθελα να παίξω για την ομάδα των Τρικάλων, να φοράς τη φανέλα τους και εντάξει, πολύ καλά. Και για την αποθέωση που γνώρισες από τον κόσμο δικαιολόγιο όταν πέρασες αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο? Ωραίες στιγμές αυτές, πολύ ωραίες στιγμές. Ωραία πράγματα. Λόγω εκλογών, η αγωνιστική δράση θα είναι λειψή το Σαββατοκύριακο και έτσι θα πραγματοποιηθούν αγώνες για την Α1 μόνο το Σάββατο στις 5, όπου και θα πραγματοποιηθούν αναμετρήσεις μόνο για τον πρώτο όμιλο αλλά και την Β1 ΕΠΣΤ, ενώ στις 11 θα πραγματοποιηθούν αγώνες για το παιδικό πρωτάθλημα. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου. Παιδικό πρωτάθλημα, πρώτος όμιλος, ώρα 11. Άγιος Οικουμένιος ΑΕΤ, Δήμητρα Σαράγια, Τεντροχώρη Τρίκαλα. Ρεπό θα έχει Ακαδημία 1. Α1 Ερασιτεχνική, πρώτος όμιλος, ώρα 5. Κρίνη Καριές, Κεφαλοβρυσιακός Άγιος Οικουμένιος, Μεγαλοχώρια Ασκληπιός, Γρυζάνο Κυπάκη, Άγια Απόστολη Πεφ, Πετρόπορος Ράξα, Κρίνη Τσαγλίνος, Παλαιόπυργος Λεπτοκαριά, Αρδάνη Πελινέη. Β' Ερασιτεχνική, δεύτερος όμιλος, ώρα 5. Μουριά Λιλή, Γοργογύρη Παλαιομονάστηρο, Άγιος Βυσαρίωνας Μπελέτσι, Ασπρόβαλτος Φιλίρα, Κεφαλόβρυσο Αναγέννηση Μεγάρχης.